οποίος πάει χαλάρος πάντως. Ναι, 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 ναι. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, πάμε να δούμε, πάμε να δούμε τι μας είπε. Μας είπε. Αυτή είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Βίκης Χατζηβασιλείου μετά το οριστικό τέλος της συνεργασίας της με τον Αλφα. Κύριε Χατζηβασιλείου, μια μικρή δηλωσούλα μπορείτε. Η παρουσιάστρια, αρτιαφιχθής από τη Θεσσαλονίκη και φανερά εκνευρισμένη από την παρουσία της κάμερας στο αεροδρόμιο, απέφυγε να μιλήσει στο δημοσιογράφο της εκπομπής μας, λέγοντας πως μιλάει στο τηλέφωνο. Κύριε Χατζηβασιλείου, μια μικρή δηλωσούλα μπορείτε. Ένα λεπτάκι, μόνο μια δήλωση, είναι εύκολο. Η Βίκη Χατζηβασιλείου, ύστερα από 14 χρόνια συνεχόμενης τηλεοπτικής παρουσίας με την εκπομπή «Πάμε Πακέτο», φαίνεται πως θα μείνει εκτός τηλεόρασης, αφού παρουσιάστρια και σταθμός δεν κατάφεραν να βρουν τη χρυσή τομή για την συνέχιση της συνεργασίας τους. Κύριε Χατζηβασιλείου, μια μικρή δηλωσούλα, μπορείτε. Από τον Ιούνιο που τελείωσε το Πάμε Πακέτο και ύστερα από αλλεπάλληλες αλλαγές που υπέστη τόσο στην ώρα αλλά και στη μέρα προβολής, ο σταθμός είχε βάλει στο μάτι την εκπομπή, αφού δεν επιθυμούσε τη συνέχισή της, παρά τα υψηλά ποσοστά που είχε σημειώσει στους πίνακες τηλεθέασης. Κάποιες άλλες εκπομπές όταν τις μετακινούν έχουν κλειδονισμούς. Εμείς είδατε ότι παρότι είχαμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο 4 μετακινήσεις, αντέχουμε και είμαστε όχι απλά ανθεκτικοί, είμαστε στην πρωτιά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο σταθμός είχε αντιπροτείνει στη Βίκη Χατζηβασιλείου ένα τηλεπαιχνίδι στην απογευματινή ζώνη. Κάτι που η ίδια αρνήθηκε κατηγορηματικά να κάνει. Από την άλλη μεριά, οι κακές γλώσσες λένε πως το κανάλι της Κάτζας ήθελε διακαώς να πετύχει την απομάκρυση της παρουσιάστριας από το δυναμικό του, όχι μόνο του χρυσού συμβολέου της, αλλά και λόγω των αλλεπάλληλων διενέξεων που υπήρχαν μεταξύ τους τα τελευταία χρόνια. Περιμένω να τελειώσουν οι συζητήσεις και να γίνουν ανακοινώσεις, όχι από μένα πρωτίστως. Όταν μια εκπομπή έχει κάνει αυτή την πορεία φέτος, είναι λογικό να υπάρχει ενδιαφέρον, εννοείται. Προηγείται ο Αλφα. Είναι η οικογένειά μου. Η ίδια λίγες μέρες πριν είχε γράψει στο προφίλ της στο Instagram. Αυτό το καλοκαίρι μου δίδαξε πολλά. Μου ξεσκαρτάρισε την ήρα από το σιτάρι, στο χώρο της δουλειάς, των φίλων, των σχέσεων. Σε ευχαριστώ καλοκαίρι μου δύσκολο που με πήγες παραπέρα. Είμαι ευγνώμων για όλα, στο Θεό και το σύμπαν. Πριν ξεκινήσετε να πω κάτι εδώ, ευχαριστεί το καλοκαίρι. Δεν μπορούσε να σταματήσει να πει ένα καλησπέρα στο παιδί μου. Η αλήθεια είναι. Είναι πολύ ευγενική, ρε παιδί μου, πάντα. Ναι. Είναι συνεργάσιμη, είναι γλυκύτατη. Εμείς την έχουμε στηρίξει πάντα. Και τόσο πολύ. Για ποιο ναι. λόγο, εμένα δεν μ' άρεσε αυτό. Δεν είναι θέμα αγάπης, άνθρωπο. Είναι ο Σπύρος ήταν. Πυραμίδας, ναι. Με το μικρόφωνο. Αλλά γενικά δεν είναι εικόνα να κυνηγά έναν άνθρωπο για μια δήλωση. Να πει παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω στην παψοφάση. Ευχαριστώ κάτι, πολύ. Ρε, παιδιά, το να πει μιλάω στο τηλέφωνο και να κάνει και το χέρι έτσι. Εντάξει, να σα πω κάτι, επειδή τη δουλειά μα την ξέρουμε όλοι και την κάνουμε πολλά χρόνια. Υπάρχουν στιγμές που οι άνθρωποι έχουν συγκεκριμένο λόγο που δεν θέλουν να μιλήσουν. Δηλαδή, αν μα ρωτούσε και έλεγε σε ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω να πω κάτι τώρα. Ναι, εκεί θα συμφωνήσω. Εδώ είναι πορτοκαλί. Δεν είπαμε να πει για τακτικά τη σχέση. Δεν το συζητώ. Είναι το παιδί πήγε τόσο ευγενικό, τόσο διακριτικό στο μεταξύ ο Σπύρος. Παιδί διαμάντι είναι αυτό, όχι. Ναι, καλά, σου πει παιδί διαμαντριά. Και τώρα μιλάμε για τον Σπύρο, για τη Βίκη. Καλά, για τον Σπύρο. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι άβολη θέση της τώρα, γιατί έμεινε εκτός τηλεοπτικού πεδίου, νομίζω πρόσφατα. Δεν είναι ότι βγήκε το διαζύγιο. Λίγο πριν τον 15 Αύγουστο. Κάποιο κανάλι δεν μιλάει με κάποιο κανάλι. Γιατί εγώ αυτό που νομίζω μέχρι στιγμής είναι ότι δεν έχει τηλεοπτική στέγη. Ναι. Τηλεοπτική, μην πείτε για άλλα project. Τηλεοπτική στέγη δεν έχει. Έχει κάνει κάποιες συζητήσεις και θα ξανακάνει κάποιες συζητήσεις. Ναι. Γιατί θέλει να είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που θα συμφωνήσει. Καταρχήν, μην ξεχνάμε ότι ήταν 16 χρόνια στον Αλφα. Και να το πω πολύ απλά. Όχι. Ήταν μία κατσαρόλα που έβραζε εδώ και χρόνια. Έτσι, η Βίκη δηλαδή δεν τσακώνεται καταρχήν. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τσακώνεται, να σου υπενθυμίσω. Δεν τσακώνεται. Λοιπόν, αυτό ήταν μία κατσαρόλα που έβραζε επί χρόνια και νομίζω ότι ξεχύλισε το ποτήρι. Βέβαια, μπράβο. Στον Αλφα πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν σωστό. Είναι το καθεστώς επικοντομινά. Τώρα σωστό. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αλλού. Σωστά. Οπότε άλλαξαν και άρα τα δεδομένα. Άρα θα σε ρωτήσω κάτι. Αυτοί που είχαν την εύνοια του Δημήτρη Κοντομινά, τώρα πια δεν την έχουν? Δεν είναι θέμα εύνοιας. Νομίζω ότι η Βίκη δεν είχε ανάγκη. Είχαν εύνοια κάποιοι. Με 40-50% δεν είναι θέμα εύνοιας. Καλά, ηρέμησε. Δεν μιλάω για τη Βίκη. Ρε Σιμπή, είσαι ρε Χρήστα. Η Ελένη Τσολάκη τόσα χρόνια είχε την εύνοια του Δημήτρη Κοντομινά και τη είχε αδυναμία και μπράβο στην, γιατί ξέρω ότι του αρέσει πολύ σαν παρουσιάστρια και με το που άλλαξε όλο αυτό η Ελένη Τσολάκη βρέθηκε εκτός Αλφα. Βέβαια, η κοπέλα έχει τηλεοπτική στέγη πια, αλλά σας λέω ένα παράδειγμα. Ναι, δεν είναι θέμα εύνοιας. Νομίζω ότι κατάφερνε καλά
σε αυτό που την καλούσαν να κάνει και εξαιρετική, ο κόσμος την αγαπούσε. Υπήρχαν διαμάχες για κάτι άλλο. Προφανώς τώρα που παίρνονται κεφάλια στον Αλφα, όπως έχεις καταλάβει, αποφάσισαν να το λήξουν. Το λήξαν συνενετικά, δεν το λήξανε κάνοντας μία πρόταση για ένα τηλεπαιχνίδι απογευματινό. Δηλαδή ούτε να το σκεφτείτε αυτό, έτσι. Σαν να τους λένε φύγε λίγο γενικά. Είναι αυτά που σου λένε και τελικά δεν θες, είναι αυτά που σου λένε γενικά γιατί δεν σε θέλουν άλλο. Με τρόπο. Λοιπόν, για να πάω λίγο στην Μαρία μου να δω. Τι ωραίο κότσι. Έχεις κάνει και μακαρόνια. Έβαλες και μακαρόνια με το κότσι. Και τι ειδικό μακαρόνι έχεις βάλει. Θα δείξουμε, μην πιάσεις το πιάτο μόνο γιατί καίει. Δεν το πιάνω. Θα δείξουμε τώρα πώς θα τυλίξουμε το κότσι. Εντάξει, εδώ δύο λεπτά. Εγώ τηγάνισα κάποιες μελιτζάνες. Ναι. Εδώ έχουμε το κότσι. Ωραία. Λοιπόν, το τυλίγουμε με τη μελιτζάνα. Γι' αυτό έχεις κόψει έτσι φαρδί. Έχεις χρησιμοποιήσει και αυτή τη μελιτζάνα. Ναι, ναι. Φλάσκες μελιτζάνες. Φλάσκες, σωστά. Σ' αρέσει η μελιτζάνα, τη βάζεις στις φαγές. Πάρα πολύ, την αγαπώ και αυτό το φαγητό είναι και ένα φαγητό που το κάνουν και στην Ανατολή. Ουσιαστικά σκεπάζουμε το κότσι. Βάζουμε και ντοματούλα. Βάλουμε ντοματούλα. Τα σουβλάκι. Θα βάλουμε δύο πιπεριές, όπως είπαμε, εμείς σήμερα διαλέξαμε καυτερές. Όσοι δεν αγαπάνε την καυτερή πιπεριά, μπορούν να διαλέξουν πιπεριές κέρατο που δεν καίνε. Λοιπόν, βάζουμε τις οδοντογλυφίδες για να μην μας διαλυθεί και θα ξαναμπεί στο φούρνο λίγο... Με τυράκι, πόση ώρα το βάζουμε στο φούρνο? Στο φούρνο θα το βάλουμε 5 λεπτά, ίσα-ίσα να ρωτήσει. Να λιώσει το τυράκι. Ίσα-ίσα να ρωτήσει. Η γραβιέρα είναι? Αυτό είναι γραβιέρα, ναι, ναι. Γραβιέρα, μπορούμε να βάλουμε κεφαλοτήρι, ό,τι αγαπάμε από τυρί. Φανταστικά, πάρα πολύ ωραία συνταγή. Λοιπόν, είσαι καταπληκτική, είσαι πάρα πολύ. Εδώ, εάν θέλει να δείξει η κάμερά μας, κοίταξε το κότσι τι ωραία ψήνεται. Αν μπορούμε να το δείξουμε, δεν ξέρω. Ναι, βεβαίως και μπορούμε. Μόλις γυρίσουμε! Μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι θα γίνει, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Θα πάω σε διαφημίσεις. Όμως, υπάρχει μία μεγάλη ανατροπή σήμερα. 11.30 ώρα, 11.30 ακριβώς, εδώ, μην ξεχαστείτε. Πάμε στα δικά σας διλήμματα, καλά τα λέω. Με ένα επεισόδιο πολύ ιδιαίτερο σήμερα. Πάρτε μια μικρή γεύση και ερχόμαστε. Τον έχω καλέσει εδώ πέρα να έρθει. Η Αλεξία και ο Κώστας εδώ μένουν. Τους είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Σφυρίξανε στη μάνα μου ότι σε έδανε να φιλιέσαι με κάποιον. Κώστα, σήκω γε μου. Σου κανόνισα να βγεις με την αγάπη. Έχω μετανιώσει πάρα πολύ αυτό που έκανα. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Στις 11.30 τα δικά σας διλήμματα. Μας ταξιδεύουν. Κάτω οι θέσεις, κάτω οι λοποδίουσες. Μας συγκινούν. Άλγα! Αντίστα τώρα την γυναίκα μου. Μας κάνουν να γελάμε. Ο Έλλην 0-0-0. Η φλόγα τους μένει για πάντα ζωντανή. Δεν είσαι παρά ένα δειλό το μάρι που κάνει τον ταΐ με μπαμπεσιές. Κάθε απόγευμα στις 5. Θα γλεντήσουμε και θα γελάσουμε με την καρδιά μας. Open Ελληνικά. Σούπερ νέα από τη Super Sofi. Το επαναστατικό σύστημα σφουγγαρίσματος που λάτρεψαν 70.000 νοικοκυριά στην Ελλάδα, ακόμα πιο σούπερ σε νέα υπερενισχυμένη συσκευασία. Τώρα, Super Sofi Extra Large με δώρο ανταλλακτική κεφαλή με νανοίνες και πανάκια καθαρισμού με μικροίνες και σκουπάκι με φαράση και μια κεφαλή σκούπας. Τώρα, η βασίλισσα της καθαριότητας Super Sofi σε δύο προσφορές που δεν χάνονται. Τηλεφωνήστε τώρα στο 213-0500.000 και αποκτήστε το επαναστατικό σύστημα σφουγγαρίσματος Super Sofi. Σε συσκευασία large μόνο με 12 ευρώ και 90 λεπτά, ή extra large μόνο με 17 ευρώ και 90 λεπτά. Τρεις είναι οι καινοτομίες Super Sofi που στέλνουν οτιδήποτε άλλο στο μουσείο. Πρώτον, έχει ανατομικό σχεδιασμό με απορροφητικά κορδόνια από νανοίνες. Δεύτερον, είναι ειδικά σχεδιασμένη με μηχανισμό φυγόκεντρης περιστροφής 360 μοιρών. Τρίτον, καθαρίζει ακόμα και χωρίς απορρυπαντικό. Η πρωτοποριακή καινοτομία της Super Sofi είναι ο μηχανισμός φυγόκεντρης περιστροφής 360 μοιρών μέσα στον κάδο. Στραγγίζει εύκολα χωρίς να πει.
τη τσιλάει. Με τη σπαστή περιστρεφόμενη κεφαλή, η Super Sofi τρυπώνει εύκολα ακόμα και στα δυσκολότερα σημεία για να καθαρίσει βρωμιές, σκόνες και δύσκολους λεκέδες. Και βέβαια η σούπερ απορροφητικότητά της οφείλεται στη μοναδική καινοτομία των νανοϊνών. Τηλεφωνήστε τώρα στο 213-0500.000 και αποκτήστε το επαναστατικό σύστημα σφουγγαρίσματος Super Sofi. Σε συσκευασία large μόνο με 12,90 ευρώ ή extra large μόνο με 17,90 ευρώ. Η Super Sofi καθαρίζει όλες τις επιφάνειες του σπιτιού σας χωρίς να στάζει. Δύο ποτήρια κρασί σε ένα μπολ αποδεικνύουν πόσο αποτελεσματική και σούπερ απορροφητική είναι η Super Sofi. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα τα κορδόνια από νανοίνες απορροφούν πλήρως μια τόσο μεγάλη ποσότητα υγρού χωρίς να στάζουν. Σούπερ προσφορά! Τηλεφωνήστε τώρα στο 213-0500.000 και αποκτήστε το επαναστατικό σύστημα σφουγγαρίσματος Super Sofi. Σε συσκευασία large μόνο με 12,90 ευρώ ή extra large μόνο με 17,90 ευρώ. Και κάντε το σφουγγάρισμα διασκέδαση. Σούπερ νέα από τη Super Sofi. Το επαναστατικό σύστημα σφουγγαρίσματος που λάτρεψαν 70.000 νοικοκυριά στην Ελλάδα, ακόμα πιο σούπερ σε νέα υπερενισχυμένη συσκευασία. Τώρα, Super Sofi Extra Large με δώρο ανταλλακτική κεφαλή με νανοίνες και πανάκια καθαρισμού με μικροίνες και σκουπάκι με φαράση και μια κεφαλή σκούπας. Τώρα, η βασίλισσα της καθαριότητας Super Sofi σε δύο προσφορές που δεν χάνονται. Τηλεφωνήστε τώρα στο 213-0500.000 και αποκτήστε το επαναστατικό σύστημα σφουγγαρίσματος Super Sofi. Σε συσκευασία large μόνο με 12,90 ευρώ ή extra large μόνο με 17,90 ευρώ. Τρεις είναι οι καινοτομίες Super Sofi που στέλνουν οτιδήποτε άλλο στο μουσείο. Πρώτον, έχει ανατομικό σχεδιασμό με απορροφητικά κορδόνια από νανοίνες. Δεύτερον, είναι ειδικά σχεδιασμένη με μηχανισμό φυγόκεντρης περιστροφής 360.